Του πλοίου. Ναι. Καταρχήν θα πρέπει να πω ότι η αστυνομία συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για το συγκεκριμένο θέμα. Μία από την πτυχή είναι και η διερεύνηση της υπόθεσης. Έχουμε προχωρήσει στη σύλληψη τριών προσωπών. Ο ένας εκ των τριών είναι ο καπετάνιος. Και διερευνούνται συγκεκριμένα δικήματα, έχουν εξασφαλιστεί εντάλματα σύλληψης με βάση το λάχιστον της μέχρι τώρα εξετάσεις. Έχουν συλληφθεί και θα παρουσιαστούν σήμερα στο δικαστήριο για να ζητηθεί η περαιτέρω κράτηση τους. Και έχοντας υπόψη τη διερεύνηση, θα προχωρήσουμε με τη λήψη των καταθέσεων έρευνες ή και λήψη καταθέσεων από τα άλλα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ τώρα στην Κύπρο, έτσι ώστε να δούμε τι στοιχειοθετούνται. Έχω πει και χθες ότι από πλευράς μαρτυριών, κάτι το οποίο που έχει τη σήμαση ότι είναι πόσα λεφτά είχαν πληρώσει, από πληροφορίες που έχουμε πάρει, το λάχιστον έχουν πληρώσει πέραν των 3.000 ευρώ καθένας. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί μέσα και από τις μαρτυρίες για να ληφθούν καταθέσεις και θα προχωρήσουμε με την παρουσίαση των προσώπων στο δικαστήριο. Τώρα, η σύλληψη βασίστηκε σε μαρτυρίες, φαντάζομαι, των ανθρώπων που ήταν πάνω στο πλοίο. Μάλιστα, ναι. Κάποιες από τις προκαταρκτικές εξετάσεις από κάποιες μαρτυρίες άλλων προσώπων που βρίσκονταν εκεί. Και θα πάνε δικαστήριο με την κατηγορία. Τα δικήματα τα οποία εξετάζονται τουλάχιστον για σκοπούς διερεύνησης είναι νομοσία προς διάπραξη κάποιου δικήματος, αδικήματα παρός των νόμων για την μετανάστευση και αδίκημα το οποίο αναφέρεται στην υποβοήθηση της παρανόμησης οδού διέλευσης και παραμονή στη δημοκρατία. Καθώς επίσης και αδικήματα που αναφέρονται στον νόμο περί παρεμπόδισης και ανεμπόλυσης εσόδων από παρανόμη δραστηριότητες. Μάλιστα. Άρα θα είμαστε σε επικοινωνία να παρακολουθούν και εμείς εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η άλλη πτυχή, η έρευνα της αστυνομίας. Έχει το